Να σιγερθούμε για να αναγνώσουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού μαζί. Κατά Μάρκο 15, αρχίσαμε από την Παρασκευή και το διαβάζαμε, Μάρκος 15. Μάρκος 15 και εδάφιο θα διαβάσουμε από το 20... από το 32 και μετά. From the Gospel of Mark, chapter 15, verse 32 and up. Και έρχονται εις χωρίων ονομαζόμενων γευσιμανοί και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ εωσού, συγγνώμη, Για διαβάζω από άλλο κεφάλαιο, uh, 15 από το 23. 25, 15, 25, excuse me, Mark 15:25. Ή το δε τρίτη και εσταυρό, αυτόν και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήταν γεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων και με αυτούς σταυρώνουν δύο ληστάς ένα εκ δεξιών και ένα εξ αυτού και πληρώθη η γραφή η λέγουσα και με τα ανώμων ελογίστη και οι διαβαίνοντες ευλασφίμουν αυτών γίνοντας τα σκεφαλά αυτών και λέγοντες «Ουά ο χαλών των ναών και διατριών ημερών α, οικοδομών». Πάμε κατευθείαν τώρα στο 33 «Και ότε ήλθεν η έκτη ώρα σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάντης και την ώρα την ενάτη εβοήθησεν ο Ιησούς και την ώρα την ενάτη ευχαριστώ». Την ώρα την ενάτη εβόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, ελοή, λαμά σαβαχθανή» το οποίο με θερμινευόμενο είναι Θέμου Θέμου Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες» και εκ των παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ηδητών Ηλίαν φωνάζει» και δραμών δε εις και γεμίσας σπόγκων από όξους και περιθέσας αυτών εις επότιζεν αυτόν αυτών λέγον αφήσατε ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν. Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί το έργο έγινε, το καταπέτασμα σκίστηκε και μπορούμε τώρα να έχουμε πρόσβαση στην παρουσία σου γιατί οι ανομία μας λογίστηκαν στον Κύριο Ιησού και η δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού λογίστηκε σε μας δια των πληγών αυτού ημείς οι άφημεν. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε, you may be seated. Δόξα στον Κύριο μας για τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Βλέπετε αυτή είναι η ιστορία της Σταύρωσης εν ολίγης, όχι λεπτομερώς γιατί δεν τα διαβάσαμε όλα, αλλά είναι η ιστορία της Σταύρωσης. Η ιστορία της Σταύρωσης λοιπόν μαζί με τον Κύριο Ιησού. Προσέξτε, αρχίσαμε να διαβάζουμε την Παρασκευή από τον Ψαλμό 110. 5 και πήγαμε μέχρι το 116 νομίζω. Χάρη χρόνο απλά πηγαίνετε κατευθείαν στο 116, στο εκα, ψαλμός 118, 118 και το εδάφιο 8. Μερικοί λένε, αυτό το εδάφιο είναι ακριβώς το μέσον της βίβλου. Το μέσον της βίβλου. Εξαρτάται πως το βλέπουν, υπάρχουν ορισμένες διαφορετικές σκέψεις, αλλά έστω είναι όντως το, το, η μέση της βίβλου, το μέσον. Δηλαδή, μήπως υπάρχει και κάποιο ιδιαίτερο νόμιμα, νόημα, εφόσον είναι το μέσον της βίβλου. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Καλιον να ελπίζει τη επί κύριον παρά να θαρεί εις άνθρωπον. Κάλλιον είναι καλύτερον να ελπίζει κάποιος εις τον κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιον το εδάφιο 9 να ελπίζει της επί τον κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Όταν πήγαν α, να σταυρώσουν τον Κύριο Ιησού, α, βλέπετε άρχισαν να λένε ας δούμε, αν έρθει ο Ηλίας, άκουσαν Ελή, Ελί και διερθόντουσαν για, για ποιον αναφέρεται και όμως ο Κύριος Ιησούς αναφερόταν στον Θεέ μου, Θεέ μου. Το Ι στο τέλος στα εβραϊκά α, σημαίνει μου, κάνει, κάνει κάτι δικό μου. Ελ ο Θεός, Ελ Ι, Ελ Ι, Λαμά γιατί με εγκατέλειπες. Προσέξτε τη σημασία του να εξητά κάποιο τον Κύριο και να πιστεύουμε ότι η βοήθεια μας έρχεται από τον Κύριο. Εξάλλου ψαλμός 121 λέει η Υψώνω του οφθαλμού μου προ τα όρη. Όχι για να κοιτάξω τα όρη, αλλά για να κοιτάξω τον κύριο. Αυτό δεν είναι για να κοιτάξω τα όρη και να ζητήσω βοήθεια από τα όρη. Υψώνω του οφθαλμού μου προ τα όρη, Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθεια μου, η βοήθεια μου έρχεται όχι από τα όρη, η βοήθεια μου έρχεται από τον Κύριον που επίησε τον ουρανόν και την γη. Τα βουνά, τα όρη, η βοήθεια μας δεν είναι σε άνθρωπο, η βοήθεια μας είναι στον Κύριο. Ο Κύριος Ιησούς δεν ζητούσε από τον προφήτη Ηλία να τον ελευθερώσει, ο, ο προφήτης Ηλίας ήταν στην παρουσία του Θεού αλλά κανένας από την αποκήμερια δεν μπορεί να μας βοηθήσει γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές αναφέρονται στον Κύριο Ιησού και λένε βλέπεις επειδή, α, επειδή α, λέει εδώ ότι είναι μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπου, σημαίνει δεν είναι Θεός αλλά είναι άνθρωπος. Ακριβώς αναφέρει τη διακονία του σαν άνθρωπος. Εβραίου 4.15 Επίση μας δείχνει ότι έχουμε κάποιον ο οποίος είναι πάντα στα δεξιά του πατρός και κετεύει υπέρ μας. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς. Αλλαλούια, δόξα στον Κύριο για την Ικεσία του Κυρίου Ιησού, δόξα στον Κύριο για την Ικεσία στο Ρωμαίους 8, 28, το πώς να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε. Ακόμα και εδώ η βοήθεια μας στην προσευχή λέει αλλά το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας ημών διότι το πώς να πρέπει να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε αλλά το πνεύμα το Άγιον ηκετεύει υπερημών ημών διασθεναγμών αλαλήτων το πνεύμα το Άγιον ηκετεύει ή αλλιώς το αρχαίο κείμενο υπερεντυχάνει το πνεύμα το Άγιο βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία για να γίνει, το, αυτό είναι στο δάφιο 26. Uh, το πνεύμα συμβοηθής ασθενία ημών. Άρα λοιπόν ο Κύριος, ο Άγιος όπως είπαμε την Παρασκευή η διακονία του Τριαδικού Θεού είναι μέσα σε κάθε πράξη δημιουργίας, λύτρωσης και σε κάθε τι που είναι για το όφελος του ανθρώπου. Και uh, εδώ uh, καλλιον είναι να ελπίζει τη επικύριον παρά εις άνθρωπον. Προσέξτε, έμεινε μόνο ένας μαζί με τον Κύριον άνθρωπον Ιησού. Έμεινε μόνο ένας, ο Πατέρας. Αμέν. Σύμφωνα με το ότι τον έστειλε στη γη για να θυσιαστεί. Έμεινε μόνο ο Πατέρας, αλλά ακόμα και ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπο του από τον Υιό του. Για ποιο λόγο μπορούμε να πάμε παρακαλώ στον Αβαγκούμ ένα δεκατριά αβαγκούμ, ένα δεκατριά Αβαγκούμ, ένα 13. Λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού «Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη Παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασε να επιβλέπει στην ανομία. Η οφθαλμή σου είναι καθαρότερη παρά ώστε να βλέπεις τα πονηρά και δεν δύνασε να επιβλέπει στην ανομία ο Κύριος Ιησούς πάνω στο σταυρό έγινε υπερημών αμαρτία. Δεν έπραξε αμαρτία, έγινε υπερημών αμαρτία. Αμήν, δόξα στον Κύριο, έγινε υπερημών κατάρα. Δεν έκανε κάτι για να αξίζει την κατάρα, έγινε κατάρα υπερημών. Και δεν πήρε απλά, έγινε. Τι σημαίνει, ότι γι' αυτό τον λόγο όλες οι κατάρες, όλες οι αμαρτίες, όποτε και να γίνουν, ο Κύριος Ιησούς καλύπτει όλους μας, καθαρίζει όλους μας, όλο τον ανθρω... όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, μας καθαρίζει ασχέτως του πότε γεννηθήκαμε και το πού βρισκόμαστε και σε ποια χρονική περίοδο και γενεαλογία βρισκόμαστε ο, το αίμα του Κύριου Ιησού Χριστού μπορεί να μας καλύψει όλους γιατί δεν πήρε μερικές αμαρτίες έγινε αμαρτία για να τραβήξει σαν αλεξικέραυνο να τραβήξει την οργή του Θεού πάνω του Αμήν ο Κύριος δεν πήρε το μαγικό ραβδί και είπε είσαστε συγχωρεμένοι Στίχησε η συγχώρεση μας γιατί πλήρωσε ο Κύριος Ιησούς μας και δικαστικά είμαστε ελεύθεροι γιατί ο μέγας δικαστής του ουρανού και της γης χτύπησε το σφυρί του πάνω στην έδρα του και είπε το τετέλεστε του Κύριου Ιησού ήταν και το τέλεστε του Πατέρα διακήρυξε όλους μας που δεχόμαστε τον Κύριο Ιησού δικαίους όχι με τη δική μας δικαιοσύνη αλλά με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και, ε, ξέρουμε τι σημαίνει α, συνθετικό, το εξήγησα και, την, και τις άλλες φορές, αλλά και συνήθως το χρησιμοποιούμε για τα ρούχα, εάν κάτι είναι συνθετικό έχει cotton και έχει και ένα ε, polyester και nylon και όλα αυτά τα διάφορα υλικά, α, αλλά το συνθετικό α, κατά άνθρωπο στο εμπόριο, όπως αναφερθήκαμε για τα ρούχα παραδείγματο χάρη, ε, είναι αρνητική λέξη γιατί α, σημαίνει ότι Α, νοθεύουν το γνήσιο και βάζουν κάτι πιο φτηνό απλώς και μόνο για να και κάνουν περισσότερο κέρδος προσέξτε όμως το σύνθετο δεν είναι, α, δεν είναι κακή έννοια το σύνθετο στο έπιπλο σημαίνει νομίζω δύο έπιπλα μαζί α, και συνθέτουν α, ένα έπιπλο στην ολότητα του αλλά υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις στη θεολογία υπάρχει έκφραση synthetic atonement. Και synthetic atonement δεν κάνει κάτι πιο φτηνό, αλλά κάνει κάτι πιο ακριβό, γιατί είναι το θέτο και το συν. Συν στα ελληνικά σημαίνει plus, αμήν, I mean plus. Θέτο, plus. Δόξα στον Κύριο για το plus του Κυρίου. Δεν πήραμε το κανονικό πρόγραμμα που δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, πήραμε το plus. Πήραμε το plus του Κύριου. Ο Κύριος Έθεσε πάνω μας κάτι που δεν είναι δικό μας. Γι' αυτό στον ουρανό όποιος σε δει στην απόκει μεριά θα βλέπει κάτι που είναι πάνω σου και αυτά είναι τα λευκά ενδύματα της δικαιοσύνης που ο Κύριος θα μας ενδύσει και όλοι θα ξέρουμε δεν είναι δικό μου, είναι σύνθετο, έχει προσθεθεί σε μένα δεν είναι δικό μου το ένδυμα. Είναι το ένδυμα του Κυρίου Ιησού και με έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη Του. Με άλλα λόγια, στην αποκήμερια μετά την αρπαγή θα βλέπουμε ένα στον άλλο και θα λέμε «Δόξα στον Κύριο για το ένδυμα της δικαιοσύνης». Θα σε βλέπει ο Πατέρας δίκαιο γιατί φοράς τη δικαιοσύνη του Κύριου Ιησού και δεν θα μπορέσει ποτέ να εκβάλεις αυτό το ένδυμα γιατί αν το εκβάλεις πρέπει να σε εκβάλουν από τον ουρανό. Δηλαδή με άλλα λόγια, πάντα θα λες, ο Ιησούς ο Κύριος μου είναι η αιτία για να βρισκόμαι εδώ. Και ο Ιησούς ο Κύριος. Έχουμε μελετήσει για την τριαδικότητα αρκετά, μελετούμε πάρα πολύ τις τετάρτες για την τριαδικότητα και α, α, έχουμε εξηγήσει ότι ο, ο Θεός φανερώθει εν σαρκή και ο Θεός που φανερώθηκε εν Σαρκί είναι ο Κύριος Ιησούς γιατί έχει έξι χαρακτηριστικά στην πρώτη Τιμοθεού 3.16 που αναφέρεται και γνωρίζουμε ότι είναι έξι χαρακτηριστικά του, Ποιο είναι ο κύριο Ιησούς και τι έκανε ο κύριο Ιησούς στο λιτρωτικό έργο. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη φοβερή αποκάλυψη του λόγου του Θεού πάνω μα και γνωρίζουμε ότι ο κύριο θα δοξαστεί μέσα από τη ζωή μα. Ο Θεό έγινε, φανερώθηκε σαν άνθρωπο. Προσέξτε, ο Θεό έγινε άνθρωπο. Όχι ο άνθρωπο Θεό. Αμήν. Αυτή η διδασκαλία υπάρχει στου Μορμόνου που λένε ότι όλοι α, θα υπερυψωθούν για να γίνουν θεοί και να έχουν το δικό τους πλανήτη, ο κάθε καλός Μορμόνος α, και ε, βλέπετε ακόμα και ο Θεός Πατέρας πιστεύουν ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος, α, μ, ε, ο οποίος υπερυψώθηκε και έγινε Θεός και ε, στηρίζουν τη φιλοσοφία τους πάνω στο matter, matter always existed λένε και αυτό δεν είναι Μορμονικό, είναι από την ελληνική φιλοσοφία από τους Έλληνες φιλόσοφους. Ότι το σύμπαν ήταν πάντα εκεί και το σύμπαν ήταν πάνω και πρέπει να ενώσεις τον εαυτό σου με το σύμπαν για να μπορέσεις να πάρεις την ενέργεια και να θεραπευτείς. Γι' αυτό λέμε ένα είναι ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλληλούια, πράξεις 4.12 και δεν υπάρχει άλλον όνομα κάτω από τον ουρανό δεδομένων ανάμεσα στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε ένα είναι το όνομα Φιλιππίσεις 2, 9 μέχρι 11 και υπερίψωσεν αυτόν ο Θεός και έδωσε αυτόν όνομα ούτω ώστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού να κλείνει παν γονή επουρανίων, επιγείων επ και κατακθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ο Ιησούς είναι Κύριος όχι το σύμπαν είναι Κύριος όχι η είναι κύριο. Όχι εσύ, εγώ είμαστε κύριο. Ο κύριο είναι κύριο. Και επειδή στα ελληνικά κύριο το λέμε σε όλου και δεν λέω είναι λαθασμένο να λέμε κύριο, κυρία και τάδε. Δεν, δεν είναι λαθασμένο, αλλά χρησιμοποιείται και για ανθρώπου. Έτσι το παρεξηγούμε, δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Στα εβραϊκά το ελ, ελο, ελοχήμ αναφέρεται όχι μόνο σε άλλου σε, στη γενική έννοια Θεός και άλλοι, Θεοί του κόσμου, του ψεύτη κλπ. Αλλά αναφέρεται και σε ανθρώπους, η λέξη ελοχήμ αναφερόταν σε αυτούς που ήταν στις αρχές και στις εξουσίες, τους έλεγαν ελοχήμ. Τους έλεγαν ελοχήμ, ήταν αυτοί που ήταν κυβερνητικοί, δικαστικοί, αυτοί που ήταν στις αρχές. Όταν ο, ο, όταν ο Κύριος ε, είπε στον Uh, είπε στον Μωυσή θα σε κάνω θεόν στον Φαραώ. Θα σε κάνω θεόν στον Φαραώ. Δεν, δε σημαίνει ότι θα γίνει ο Θεός, αλλά σημαίνει ότι θα ήταν άνθρωπος εξουσίας. Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε και εγώ είπα οι Θεού πάντες, θε θεοί είστε πάντες και οι Θεού ε, πολλοί α, και αναγεννημένοι το παίρνουν και λένε «Α, βλέπει θα γίνουμε θεοί». Ή, στην uh, Ορθοδοξία υπάρχει η διδασκαλία της θέωσης. Uh, υπάρχουν αυτά που αναφέραν uh, ορισμένοι αποστολικοί πατέρες, όπως είπαν και άρχισαν διάφορες uh, διδασκαλίες. Τώρα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον Κύριο. Κύριος, Κύριος, Κύριος. Άρα, διαφορετικές έν, έννοιες, από, από απευθύνονται στον Θεό και ταυτόχρονα στους ανθρώπους. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο μόνο ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ έχει και είναι το Ιαχαβά. Αυτό είναι το όνομα του Θεού που είπε «Με γνωρίσατε με το όνομα μου Παντοκράτορ, Ελ αλλά με το όνομα Ιαχωβά δεν με γνωρίσατε τώρα». Έξοδος 3, 6. Δεν με γνωρίσατε και μετά στο 14, 3, 14 στην έξοδο λέει Είμαι αυτός ο όν, I am that I am. Hallelujah. Στα εβραϊκά λέει ἐχιγέ γε», «Ασερ», έχει γε», δηλαδή «I will be who I will be», αλλά όχι με την έννοια «θα είμαι», «Είμαι αυτός που αγγίζει το μέλλον και είμαι αιώνιος και είμαι αυτός που είμαι στο μέλλον, στο παρελθόν, στο τώρα, είμαι ο αιώνιος Θεός». Άρα η δύναμη δεν έρχεται ούτε από τον Ηλία το προφήτη επειδή το όνομα του μοιάζει ε, ε, με, με τον Ηλία. Προσέξτε, ο Ηλίας στα εβραϊκά είναι Ελιάχ που είναι Ελ και Ιαχωβά το όνομα του, του Θεού που σημαίνει ο, 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 Θεός, α, ο, ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο Κύριός μου είναι ο κυριος μου. Προσέξτε, ο Ελισέ ήταν ε, 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 Ελισά ε, από το ε, 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 Ελ και ο Σία, η Γιασά που σημαίνει σωτηρία. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό ο, ο Κύριος να είναι απλά σωτήρα σου. Θα πρέπει να είναι και Ελιαχ, θα πρέπει να είναι και κύριο. Να λες Ο Θεός μου, ο Κύριος μου». Δεν είναι απλά ο σωτήρας μου. Δεν είναι απλά ο σωτηρας μου είναι ο Θεό μου, ο κύριο μου. Χαλελούια. Πατέρα, σε ευχαριστούμε, κύριε, γιατί γνωρίζουμε η κάλλιον να ελπίζει τη επί Κύριον παρά επί άνθρωπων. Ο κύριο Ιησούς πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Την τρίτη, την έκτη και την εννάτη ώρα αναφερθήκαμε την Παρασκευή σε αυτό και είδαμε πως, με πόση ακρίβεια ο Κύριος εκπλήρωσε κάθε τι το οποίο αναφερόταν για τον Μεσσία. Κι αφ' ακούμε εδώ μας λέει ο Φθαλμίσου, Κύριε είναι καθαρότερη, Thine eyes are holier, να το βάλουμε στο αγγλικό ένα λεπτό παρακαλώ, Thou art of purer eyes than to behold evil. Ας σταθούμε μαζί. Αν χρειάζεστε... Σύστημα μετάφρασης, παρακαλώ σηκώ στο χέρι σας για τα αγγλικά. We're going to enter into our Bible study, English study. Hallelujah! Πατέρα, σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μου. Αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς πάνω στο Σταυρό ήταν η εκπλήρωση του έγινε τον γνών, των μη γνώ, τα αμαρτία έκανε η υπερημόν αμαρτία τον μη αξίζοντα κατάρα έκανε η περιμόν κατάρα για να γίνουμε εμείς η δικαιοσύνη του Θεού και εμείς να γίνουμε η, να έρθει η ευλογία πάνω μας και να φύγει κατάρα από τη ζωή μας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό κάλλιον να θαρεί τις επικύριον παρά να ελπίζει επί ανθρώπους.